τι δεν θα έρθει, κίνησε ο Χριστός για να έρθει. Έχουμε καθιερώσει σαν σύλλογος κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, την ημέρα δηλαδή του Λαζάρου, να αναβιώνουμε ένα έθιμο της Ρούμελης, τα κάλαντα του Λαζάρου. Έτσι κάθε μέρα, αυτή την ημέρα, κοριτσάκια του Δημοτικού με καλαθάκια στολισμένα με λουλουδάκια περιφέρονται στην πόλη και λένε τα κάλαντα του Λαζάρου. Ξεκινώντας βέβαια πάντα από το Μαλλιαροπούλιο, όπου λένε τα κάλαντα, τα ακούμε και μετά περιφέρονται στους δρόμους. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και του χρόνου να είμαστε καλά. Θέλω βέβαια να ευχαριστήσω την κυρία Κεντή, την κυρία Λιάπη και την κυρία Κοντογιάννη, οι οποίες είναι εκπαιδευτικοί και βοήθησαν για να γίνει η εκδήλωση αυτή. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ και στον Δήμαρχο, γιατί και ο Δήμαρχος πάντα το έχει μέσα, το περιλαμβάνει μέσα στο πρόγραμμα με τις πασχαλινές εκδηλώσεις. Οπότε ο κόσμος ήδη το ξέρει, είναι ένα έθιμο που το έχουμε επαναλάβει αρκετά χρόνια, έχουμε γύρω στα 10 χρόνια περίπου που το επαναλαμβάνουμε, οπότε έχει γίνει και γνωστό στην πόλη. Και πιστεύω σίγουρα ότι είναι μια ευχάριστη νότα να περιφέρονται τα παιδάκια με τα καλαθάκια και να λένε τα κάλαντα. Την ημέρα την Τετάρτη κυλήσε ο Χριστός για να έρθει και βγήκε η Μαρία έξω από τη Βιθανία και μπρος του γόνι κλείνει και τα πόδια του φιλίνει. Αν ήσουν εδώ Χριστέ μου δεν θα πέθαινε αδερφός μου, φίλος και αγαπητός μου. Φίλος και αγαπητός μου, και τώρα εγώ πιστεύω ότι τι να σε φιλήσει και να κλείσει να αναστήσεις.